Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα την επιθετικότητα και τον κεντρικό τρόπο που διάλεξε για να υπερασπιστεί κάποιες μη συμβατικές απόψεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Κάποιοι μου είχαν πει ότι έπρεπε να είχα διαβάσει το βιβλίο του πριν πάω να διαπραγματευτώ στις Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Δεν το έκανα, αλλά νομίζω ότι δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρέπει να σας επισημάνω ότι είναι άλλο πράγμα τι ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς. Άλλο πράγμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και άλλο πράγμα αυτό που περιμένουμε να δούμε τώρα ως εκλεγμένος νεοεκλεγής πρόεδρος και φυσικά ακόμα περισσότερο ως ασκόντα καθήκοντα της διακυβέρνησης μιας χώρας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σφαίρα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν έσπευσα σε αντίθεση με κάποιους ομολόγους μου στην Ευρώπη να επαναλάβω στοιχεία της κριτικής που προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν κάποιος ήθελε να αλλάξει άρδιν την πολιτική, την εξωτερική πολιτική για μια χώρα όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά δύσκολο. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν κάποιοι στην Ευρώπη φοβόμαστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να ορθώνουμε γέφυρες και όχι τείχη. Διότι είμαστε λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες και που έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την συνεργασία, την προώθηση αυτής της συνεργασίας και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί αυτές είναι σχέσεις οι οποίες έχουν σφυριλατηθεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και έχουν σφυριλατηθεί πάνω στις κοινές αξίες που πρεσβεύουν οι λαοί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπουμε, ολοκληρώθηκε η κοινή συνέντευξη τύπου.